Το έργο αυτό έχει ξεκινήσει σαν φιλοσοφία, σαν αντίληψη και σαν λογική από το 2003, καθιστώντας όμοιρη μια ευρύτερη περιοχή για την Κρήτη. Ένα έργο που είναι απαραίτητο, μια και ο πυλώνας ανάπτυξης του νησιού μας, ένας από τους βασικούς πυλώνες είναι ο πυλώνας του τουρισμού. Και θεωρούμε ότι το 2011, σαν Δημοτική Αρχή που αναλάβαμε, ε, μέσα στα πλαίσια τη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσπαθήσαμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μια και το έργο. Ε, έχουμε την τύχη, την ατυχία, αυτό θα φανεί, να γίνει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. Ε, με ομόφωνες αποφάσεις λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε προχωρήσει σε ένα διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο έχω καταθέσει σε 16 σημεία με υπόμνημα στην Επιτροπή σας. Δεν αφορά μόνο τη σύμβαση παραχώρηση τα ζητήματα που αναφερόμαστε αλλά είναι και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αυτό το έργο όπως και κάθε μεγάλο έργο είναι λογικό ότι δημιουργεί και θετικά και αρνητικά προβλήματα στην περιοχή ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τα αρνητικά και να αυξήσουμε τα θετικά μέσα από τη συνένεση, τη συζήτηση, τη διαβούλευση και την κοινή προσπάθεια όλων. Είναι ένα έργο που όπως είπα διαχρονικά από το 2003 έχει εξαγγελθεί και έχει δρομολογηθεί. Τα πολιτικά κόμματα διαχρονικά έχουν τοποθετηθεί θετικά σε αυτό το έργο στην πλειοψηφία τους. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρχει μια ομοψυχία και να δούμε από κοινού ζητήματα και θέματα για να προάγουμε και στο επίπεδο της περιοχής και στο επίπεδο της Ανατολικής Κρήτης που κατασκευάζεται. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι η ολοκλήρωσή του σημαίνει και το σταμάτημα της ομοιρίας της περιοχής που για 16 χρόνια Uh, πλέον περιμένουμε την υλοποίηση ή το ξεκίνημα ή την ακύρωση. Σήμερα έχουμε το ξεκίνημα αυτού του έργου. Το πιστώνω σε πολύ μεγάλο βαθμό στον παρευρισκόμενο Υπουργό, που πράγματι σε πολλά θέματα που είχαμε μέχρι σήμερα συνεργασία έχουμε βρει απαντήσει. Τώρα, επιγραμματικά θέλω να αναφερθώ στα ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεση αντιμετώπιση στην περιοχή. Ένα είναι οι απαλωτριώσει. Υπάρχει ένα ζήτημα με τι απαλωτριώσει των ανθρώπων. Δεν αναφέρω, είπα μόνο στη Σύμβαση, αλλά βάζω γενικότερα ζητήματα. Οι απαλωτριώσει, σε πολλέ περιπτώσει, υπάρχουν άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή που χάνουν το 70, το 80, και το 90% των περιουσιών του. Πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη για αυτού του ανθρώπου, με μια πρόσθετη διαδικασία, ώστε να τύχουν των δυνατοτήτων να μπορούν να αντικαταστήσουν μέσα από τη διαδικασία των απαλωτριώσεων τουλάχιστον την περιουσία του. Φανταστείτε ότι τα τρία όμαρα χωριά που γυτνιάζουν με, το, με την κατασκευή του αεροδρομίου, οι, οι δημότε εκεί χάνουν το 70, 80, 90% των περισσιών του. Καταλαβαίνετε ότι μένουν κάποιοι άνθρωποι άκληροι στον ίδιο του στο τόπο. Και είναι σε μια ηλικία που δεν μπορούν να ξαναξεκινήσουν από την αρχή τη ζωή του. Το δεύτερο ζήτημα που έχουμε πει ότι έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με την περιφέρεια. Υπάρχει ήδη μια χρηματοδότηση στην αναπτυξιακή που τρέχουμε ένα αναπτυξιακό, ένα αναπτυξιακό σχέδιο στην περιοχή. Αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο αναφέρεται στα συνοδά έργα, αναφέρεται στα υπαραίτητα έργα, σε δράσει soft ενέργεια που πρέπει να γίνουν για να κουμπώσει αναπτυξιακά η περιοχή με την κατασκευή και τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο που ετοιμάζουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια. Όπου αναφέρονται τα συνοδά έργα και πολλέ άλλε δράσει, ο στόχο μα είναι να τύχει μια ειδική χρηματοδότηση στα πλαίσια του ειδικού ε, αναπτυξιακού σχεδιασμού, όπω παραδείγματο χάρη έχει γίνει στο πράσινη ανάπτυξη στην Κρήτη. Χρειάζεται ένα ειδικό ε, αναπτυξιακό σχέδιο. Το ετοιμάζουμε. Αυτό πρέπει να τύχει τη χρηματοδότηση τη πολιτεία. Το τρίτο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω είναι το περίφημο ΣΧΟΑΠ, τώρα με την αλλαγή του νόμου το τοπικό χωροταξικό σχέδιο. Δεν μπορεί να κάνουμε αεροδρόμιο και να μην υπάρχει το τοπικό χωροταξικό σχέδιο τη περιοχή δηλαδή η χρήση γη. Θα κάνουμε μια απέραντη παραγκούπολη αν ξεκινήσουμε το έργο χωρί να έχουμε δρομολογήσει αυτή τη διακασία. Α, τέταρτο ζήτημα, ανταποδοτικά τέλη ε, το 2%. Το ένα πάει στο Δήμο, το άλλο πάει στου Δήμου τη Περιφερειακή Ενότητα και σε κοινωνικέ δράσει. Κοινωνικέ δράσει να χαρακτηριστούν και δράσει υπερτοπική σημασία μέσα στον ίδιο το Δήμο για το 1%, όπω παραδείγματο χάρη σχολιά, βρεφονιπιακή σταθμή και άλλε δράσει που θα χρειαστούν με την αύξηση του τουρισμού. Και να κατοχυρωθεί θεσμικά αυτό, δηλαδή η εταιρεία το αποδίνει στο Υπουργείο και ο Υπουργό το αποδίνει στο Δήμο και στην Περιφερειακή Ενότητα. Αυτό πρέπει να κατοχυρωθεί πιστεύουμε θεσμικά, και να μην είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε Υπουργού το πότε θα το δίνει και αν το δίνει. Ε, η ονομασία του νέου αεροδρομίου ζητάμε να προσθεθεί στο Διεθνέ Αεροδρόμιο Ηρακλείου Παύλα Καστέλη. Η εφαρμογή των περιβαλλοντολογικών όρων, σαν απαραίτητη προπόθεση, ζητάμε να υπάρχει συμμετοχή των φορέων Δήμου, Περιφέρεια και Υπηρεσιών του μέσα σε μια διαδικασία ελέγχου των περιβαλλοντολογικών όρων. Θεωρούμε ότι είναι εφικτό με, μαζί με το ΤΕΕ και τους άλλους φορείς που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν το Δήμο. Η κατοχύρωση και η πρόταση για να συμμετέχει ο εκάστοτε δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της εταιρεία και η προτεραιότητα στις προσλήψεις. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό νομικά μπορεί να κατοχυρωθεί μέσα στη Σύμβαση. Πρέπει να δούμε τη μεταστέγαση των οικισμών και τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ανθρώποι να μπορούν να ζήσουν σε άλλη περιοχή και όχι πλάι στο αεροδρόμιο. Πρέπει να υπάρξει μια συνολική μελέτη Μπορείτε για την οδική... Μπορείτε να ολοκληρώνετε για τι οδικέ συνδέσει τη ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκοινωνιακή μελέτη και τα παράλληλα έργα για να μπορεί να λειτουργήσει τα αεροδρόμια. Αναφέρομαι η Αράπετρα Καστέλη, αναφέρομαι πρόσβαση από τη Μεσαρά για όσους γνωρίζουν.